εδώ στο Polish Art σε μία ακόμη συνάντηση με τους φίλους από τις εκδόσεις Τόπος, όπου θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο με εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα γίνει και μια ωραία συζήτηση. Βαγγέλη, δεν ξέρεις το εξής, κυρία Γεωργακάκη. Κάποτε, θυμάσαι εκείνον τον ανεδίγητο υπουργό εργασίας επί Καραμαλή, το Λάσκαρη, που είχε καταργήσει την πάρη των τάξεων. Ξέρεις ότι το έχουμε καταφέρει αυτό με τον Τίνο. Όταν ήμουν πρόεδρος στο Σύλλογο Εκδοτών, σκάει ο Τίνος με 20 αιτήματα. Που να τα περάσει, αυτό δεν περνάνε τίποτα. Βλέπω το τελευταίο αίτημα Αργία Αγίου Πνεύματος. Λέω αυτό εντάξει. Υπάρχει περίπτωση. Κύριε Πεταδί, θα ξεκινήσω τα εύκολα. Δίνω, κανένα δυο τα περάσαμε όμως. Κάτι κάναμε. Κάτι καταφέραμε. Καταργήσαμε. Υπάρχει τον τάξη. Απευθύνθηκα στον κύριο Πεταδί, κύριε Σπανάκη, γιατί είναι καθημερινός εδώ. Είναι η πρώτη μου καλημέρα ή καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που βρεθήκατε εδώ, βεβαίως. Κάποιοι φίλοι ακόμη έρχονται και θα συνεχίσουν να έρχονται. Θυμίζω ότι τα βιβλία υπάρχουν μπροστά στην είσοδο. Δεν θυμάμαι μόνο πότε είναι το επόμενο ραντεβού που έχουμε με τον τόπο. Θα το θυμηθούμε στην πορεία, μπορεί να το πούμε στο τέλος. Και να δώσω στον φίλο Ντίνο Παλαιστίδη τον λόγο. Λοιπόν, σας καλησπερίζουμε στη σημερινή εκδήλωση, βιβλιοπαρουσίαση για το Ικάρια Πτήση, χρονικό της Ρώσικης Επανάστασης. Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τόπος φέτος τον Απρίλη. Ήδη πριν λίγες μέρες είχαμε και τη δεύτερη έκδοσή του, γιατί το βιβλίο πηγαίνει καλά, διαβάζεται, συζητιέται, παρουσιάζεται σε διάφορες εκδηλώσεις και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Εντάξει, τα έφερε έτσι και η συγκυρία, σήμερα ανήμερα, ας το πούμε έτσι, 100 χρόνια, να οργανωθεί η κεντρική εκδήλωση εδώ στο φιλόξενο Polish Art Café. Νομίζω ότι, εντάξει, και αυτοί που είμαστε και αυτοί που θα έρθουν, το πάνελ είναι δυνατό να κάνουμε μια πολύ καλή συζήτηση και αντιπαραθετική όπου χρειάζεται. Από τη δικιά μου την πλευρά δεν υπάρχουν περισσότερα πράγματα. Μια προτροπή σε όλους και να διαβάσετε το βιβλίο, αλλά πολύ περισσότερο να το συστήσετε σε νέους ανθρώπους. Η δομή του, ο τρόπος που είναι γραμμένος σαν χρονολόγιο, βοηθάει νέους ανθρώπους με έναν έτσι συμπυκνωμένο τρόπο να καταλάβουν για τα κοσμοϊστορικά γεγονότα της Ρώσικης Επανάστασης. Και φυσικά και οι απόψεις που υπάρχουν πίσω από τις καταγραφές του Γιάννη Κλειουνάκη και στο επίμετρο, είναι απόψεις που αξίζει τον κόπο να διαβαστούν από όλους, αλλά ιδιαίτερα, ξαναλέω, και από τους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, ο λόγος, να ξεκινήσουμε στον Θανάση του Σκαμνάκη.